Μια διαφορετική αγορά φιλοξενείται στην Περαία, έξω από την Εκκλησία Πέτρου και Παύλου, εδώ και 8 χρόνια. Η βιολογική αγορά συνεχώς κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη πια, γιατί βλέπουμε ότι με τα φυτοφάρμακα που βάζουν οι συμβατικοί, ας πούμε, οι καλλιεργητές, υπάρχουν αυτές οι αρρώστιες. Εμείς δεν βάζουμε, εκτός από θιάφη και γαλαζόπετρα, σε κανένα από τα λαχανικά και από τα αμπέλια δεν βάζουμε τίποτα άλλο. Επιλέγω για την ποιότητα των προϊόντων, γιατί ξέρω ότι είναι επιστοποιημένα, ελεγμένα, χωρίς φυτοφάρμακα, και επιλέγω να δώσω κάτι παραπάνω από την τσέπη μου για να τρώω πιο υγιεινά, να ξέρω τι βάζω στο τραπέζι μου. Το ραντεβού δίνεται κάθε Τρίτη μετά το μεσημέρι. Οι παραγωγοί που έρχονται από όλη τη Βόρεια Ελλάδα στείνουν τους πάγκους τους και έρχονται σε άμεση επαφή με τους καταναλωτές. Όπλο τους είναι φυσικά η ποιότητα. Το προτιμώ και για λόγους, ας πούμε, υγείας, να μην έχω προβλήματα για, ξέρω εγώ, αργότερα, γιατί έχουν παρουσιαστεί ήδη προβλήματα με, όχι με μένα, με άλλο, ας πούμε, κόσμο. Δεν σας πειράζει όμως που γενικά είναι λίγο πιο ακριβά σε σχέση με τα υπόλοιπα? Προσπαθώ να τα συνδυάζω ούτως ώστε να μην υπερβαίνω το προϋπολογισμό μου. Οπότε επιλέγω να έρχομαι στη βιολογική αγορά και να ψωνίζω βιολογικά προϊόντα. Πόσο καιρό ψωνίζετε από εδώ? Από τότε που γέννησα τη μικρή μου, 5 χρόνια. Έχετε 5 χρόνια. Και υπάρχει όντως μεγάλη διαφορά? Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ακόμα και στη γεύση. Ακόμα και στη γεύση. Δηλαδή, εγώ πρώτη φορά αντιλήφθηκα την πραγματική γεύση της ντομάτας όταν έφαγα από αγορές βιολογικές. Με μια πρώτη ματιά, άμα ρίξεις στο πάγκο, καταλαβαίνεις τη διαφορά, πέρα από έτσι, την οπτική διαφορά τουλάχιστον. Γιατί τα δικά μου τα προϊόντα έχουν και τα σημαδάκια τους, έχουν λίγο τα σκουλικάκια τους, είναι λίγο ταλαιπωρημένα εντός εισαγωγικών. Τα συμβατικά τα βλέπεις όλα, είναι ένα μέγεθος, ένα καλούπι, λες και έχουν βγει από φασόν. Γυαλίζουνε. Πιστεύουμε σε αυτούς που, έτσι που μας τα παρουσιάζουν, και πιο πολύ πιστεύουμε τη γεύση, ας πούμε, και την δυνατότητα που μας δίνεται να φάμε κάτι πράγματα πιο, ας πούμε, αυθεντικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο πιο ωραία ήταν η ζωή μας όταν ήταν όλα μικρά, όλα νόστιμα και όλα ωραία. Άνοιγε το καρπούζι και μύριζε η γειτονιά. Έτρωχε την ντομάτα και μύριζε όμορφα. Τώρα τρως τα πάντα και δεν είναι άχρηστα. Τι και αν είναι ακριβότερα τα προϊόντα, αρκετοί δεν διστάζουν να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη για χάρη της ποιότητας και της υγείας τους. Είναι πιο υγιεινά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε διαφορά κόστος πολύ μεγαλύτερη από τις λαϊκές αγοράς. Και από στόμα σε στόμα αυτό περπατάει. Και με αυτή τη λογική ερχόμαστε και ψωνίζουμε από τα βιολογικά. Εγώ δεν έχω ενδιάμεσο, οπότε καταφέρνουμε και έχουμε πολύ καλές τιμές. Δηλαδή, όταν ένα άσπρο κρασί, αυτό που έχει ροδίτη με σοβινιόν μέσα, έχει 5 ευρώ το πουλάω εγώ, πέστε μου σε ποια κάβα βιολογικό κρασί θα βρεις 5 ευρώ. Ή το κόκκινο 6. Είναι πολύ φθηνά και είναι προσιτά. Γιατί είναι λίγο πιο ακριβά από τα συμβατικά, αν και κάποιες φορές είμαστε σχεδόν ίδιες τιμές. Ή και καμιά φορά τα συμβατικά είναι λίγο πιο ακριβά από τα δικά μας. Παράδειγμα, το καλοκαίρι ντομάτα εμείς την είχαμε 1 ευρώ, 1,10, ενώ τα συμβατικά ήταν 1,5, 1,80. Δηλαδή έχουν συμβεί κάποιες φορές κάποια προϊόντα να είναι λίγο πιο φτηνά από τα συμβατικά, από τα χημικά, ας το πούμε έτσι. Ένα απλό παράδειγμα, εγώ τώρα στα ακτινίδια εδώ τα πουλάω 2 ευρώ εδώ και 4 χρόνια. Δηλαδή πριν 4 χρόνια, γιατί έχει 6-7 χρόνια που είμαι εδώ, λοιπόν, τα πουλούσα πάλι 2 ευρώ. Μετά ύστερα κατά καιρούς, λόγω μία το ένα, μία το άλλο, και όμως εμείς κρατούσαμε τη τιμή σταθερή, δηλαδή δεν την ανεβάζαμε πάνω από τα 2 ευρώ. Μέχρι που πέρυσι μπήκαμε και στο καθεστώς ταμιακών μηχανών, με ΦΠΑ, με τέτοια, και πάλι απορροφήσαμε το ΦΠΑ, κρατήσαμε την τιμή σταθερή. Εξάλλου, εξετάζεται από κοινού η παραγωγή με το Δήμο Θερμαϊκού ή με την κατάσταση της αγοράς σε διαφορετικό σημείο στην Περαία, εξαιτίας της ανάπλασης χώρου που θα γίνει εξωτερικά του Ιερού Ναού, του Πέτρου και Παύλου.